Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατεπέγουσα προκαταρτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελία Βόλου αμέσως μετά την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 10χρονου από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο. Η εισαγγελία του Βόλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την προσκόμιση κάθε χρήσιμου στοιχείου που θα ρίξει άπλετο φως στα καταγγελόμενα. Ο πτυσματοδίκης που ανέλαβε την υπόθεση θα πρέπει να λάβει καταθέσεις από κάθε εμπλεκόμενο. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν να καταθέσουν τα παιδιά και το θύμα και οι φερόμενοι οστήτες, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία παρουσία παιδοψυχολόγου, οι γονείς των τεσσάρων παιδιών, οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής του σχολείου, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο μεταξύ, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η σχολική κοινότητα της Μαγνησίας. Η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μαθητή προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση ενός ολόκληρου μηχανισμού για τη διερεύνηση των καταγγελόμενων, την αναζήτηση τυχών ευθυνών και τη διόρθωση των τυχών κακών κειμένων. Θα πρέπει όλοι να σταθούμε με ιδιαίτερη ευθύνη και ευαισθησία απέναντι στο γεγονός, διότι αφορά παιδιά και, ότι, και σε ό,τι αφορά στα παιδιά θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης να πω ότι από τη στιγμή που το ζήτημα έχει επιληφθεί η εισαγγελία, είναι ένα κομμάτι που διερευνάται από εκείνη την πλευρά. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλα τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν παιδαγωγικού χαρακτήρα, διοικητικού ή πειθαρχικού, έχουν ήδη πάρθει και φροντίζουμε και το περιβάλλον του σχολείου και τα παιδιά να είμαστε από κοντά και να διερευνήσουμε τι συνέβη και ανάλογα αν υπήρξαν παραλήψεις να αποδοθούν ευθύνες όπου πρέπει να αποδοθούν, αλλά και πιθανά να διορθωθούν καταστάσεις αν, επαναλαμβάνω, υπήρχαν παραλήψεις και αν φυσικά συνέβη το γεγονός όπως βγήκε προς τα έξω, διότι δεν ξέρουμε ακόμη, είναι στη φάση της διερεύνησης. Ήδη με εντολή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ελένης Αναστασοπούλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κατεπίγουσα ένεωρη διοικητική εξέταση. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπήρχαν τυχόν διοικητικές παραλήψεις, να αποδοθούν τυχόν ευθύνες και να ληφθούν ενδεχομένως διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα. Όταν κάτι συμβαίνει, ξέρετε, στα παιδιά, τα μόνα που δεν ευθύνονται είναι τα παιδιά. Είναι τα μόνα τα οποία δεν ευθύνονται. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί όλο το περιβάλλον για να βρεθούν οι αιτίες και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Είναι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πολύπλευρο το ζήτημα και πολύπλοκο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουν ενεργοποιηθεί όλες εκείνες οι δομές που έχουμε σαν εκπαίδευση και για την πρόληψη και για την πιθανή θεραπεία πραγμάτων, γεγονότων, καταστάσεων συναισθηματικών, την στήριξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι πρέπει να κάνουμε, να το είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε.